Και αρχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από την τελευταία εξέλιξη, από τον εντοπισμό μιας ακόμη σωρού σε βραχώδη περιοχή στην παραλία Μουρτιά στο Νότιο Πύλιο. Πρόκειται για μια σωρό άνδρα που στέλνεται τώρα για εξέταση και ταυτοποίηση και με την οποία ο αριθμός των νεκρών σε ομηνίας ανεβαίνουν πλέον στους 16. Στο σημείο βρίσκεται η απεσταλμένη μας η Έλλη Κασόλη και πάμε να δούμε τι πληροφορίες έχουμε. Όλοι σκεφτήκαμε μήπως πρόκειται για το σώμα του άτυχου Αυστριακού που αγνοείται εδώ και μέρες, Έλλη. Οι έρευνες συνεχίζονται και πριν από μόλις λίγες ώρες βρέθηκε η σωρός ενός άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων στην παραλία Μουρτιά, στο Νότιο Πύλιο. Έχει ήδη μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου. Βέβαια, δεν μπόρεσαν να διακρίνουν κάποιο χαρακτηριστικό. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόταν πολλές ημέρες μέσα στη θάλασσα. Γι' αυτό λοιπόν έχει ήδη ληφθεί δείγμα DNA και περιμένουν να δουν αν ταυτοποιείται με κάποιον από τους συγγενείς του Αυστριακού. Το μυαλό όλων, όπως είπες και εσύ, πήγε εκεί στον 32χρονο νιόπαντρο Φίλιπ που είχε έρθει εδώ με την σύντροφό του για να παντρευτούν. Παντρεύτηκαν στο Νότιο Πύλο και αγνοούνται από την πρώτη ημέρα της θεομηνίας. Να θυμίσω βέβαια ότι πριν από λίγες ημέρες είχε βρεθεί και η σωρός μιας γυναίκας όπου και από αυτήν έχει ληφθεί δείγμα DNA. Είχε βρεθεί σε μια παραλία πολύ κοντά στη Μουρτιά, στη Λύρη και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε έχει φτάσει εδώ η οικογένεια της γυναίκας από την Αυστρία για να δώσουν και αυτοί δείγμα DNA και να δουν αν αυτά τα δύο μπορούν να ταιριάξουν. Μάλιστα λοιπόν, Έλλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη η εξέλιξη. Θα σε βρούμε ξανά σε λίγο.